Καταρχάς, να ανταποδώσω στον coach γιατρά και στην είπα και πριν στην οικογένεια του Προμηθέα, που έχει μια πολύ αξιοπρόσεκτη προσέγγιση στο παιχνίδι και νομίζω η φετινή τους πορεία τους δικαιώνει και το ότι αγωνίζονται και φτάνουν μέχρι εδώ με αυτή την ποιότητα χαρακτήρα λέει πολλά πράγματα, οπότε εύχομαι και εγώ καλή πορεία. Τώρα, για τα του Άρη, θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε λεπτομέρειες, γιατί ξέρετε και ξέρω καλά ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Άρη δεν είναι το μπάσκετ. Το πρόβλημα του Άρη είναι πολύπλευρο, είναι πολυσχηδές και είδα αυτές τις πρώτες 40 ώρες, δεν ξέρω πόσες είναι, πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν μεγάλη διάθεση και να τρέχουν σε πάρα πολλά μέτωπα για να αγωνιστούν και ξέρω ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι αλλά και κόσμος γύρω από την ομάδα προσπαθεί. Αυτό που προσπαθήσαμε εμείς και δεν ήταν προπονητικό, ήταν ψυχοπνευματικό και έπρεπε να πείσουμε τους παίχτες, μάλλον να βοηθήσουμε τους παίχτες αυτό το 40 λεπτό να βγει. Να βγει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και βοήθησε ο Θεός και ήρθε και η νίκη. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με την πλευρά μου όλους αυτούς τους ανθρώπους και δεν θα ήθελα να τους ονομάσω που επ' ευκαιρία των 104 χρόνων γενεθλίων της ομάδος αυτή η ομάδα δεν χρειάζεται να πω τι έχει και πώς εισπυρώνει. Δέχτηκα πάρα πολλά τηλέφωνα και πάρα πολλά μηνύματα στήριξης και αυτό για μένα είναι συγκινητικό. Να πω ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και λέω το «με» βρισκόμαστε όλοι, νομίζω πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια σκυταλοδρομίας περισσότερο ψυχοπνευματικής και να πω ότι συνεχίζουμε για το finish του πρωταθλήματος στις τελευταίες 6 αγωνιστικές. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Ναι. Τι συναντήσατε, τι είδατε, δηλαδή, είδα καταρχάς ένα πολύ καλό γκρουπ χαρακτήρων. Οποιαδήποτε ομάδα ήταν σε αυτή τη θέση, με το όνομα αυτού του συλλόγου, οι παίχτες έχουν ένα έξτρα κίνητρο. Δηλαδή φοράνε ένα γυλαίκο που έχει πάνω πίεση, έχει ευθύνη και ο παίχτης, να ξέρετε, είναι σαν παιδί. Αν δεν έχει αγκαλιά και το αφήσει μόνο του, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αγκαλιά και νομίζω ξέρει και ο Μάκης τι σημαίνει αγκαλιά στο μπάσκετ, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι αγκάλιασαν τους παίχτες. Τουλάχιστον έτσι αντιλήφθηκα εγώ, γιατί ήρθα από την Τουρκία κατευθείαν εδώ. Και τέλος καλά, όλα καλά, παιδιά. Αυτό, να μην λέμε πολλά λόγια. Άλλη ερώτηση. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι εσύ. Έλα, Βασίλη. Άμα ήταν εύκολη, ίσως προϋπόθεση να βάλουμε τον Άρη, μια πολύ δύσκολη στιγμή. Δεν θα ήθελα να βάλω το εγώ αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που δέχτηκα να το κάνω, ήταν απόφαση. Το ότι έγινε αυτό το πράγμα, σημαίνει δεν ήταν ούτε ηρωική, ούτε ιδιαίτερη απόφαση. Ήταν μια απόφαση που ο τρόπος που μου μίλησαν και αυτά που μου είπαν, σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο που, να πω και κάτι, εγώ φίλος τον Άρη, δηλαδή μου έδωσε ο Άρης σε μια δύσκολη ευκαιρία, σε μια δύσκολη στιγμή για μένα να έρθω. Όλοι μαζί τότε κάναμε μια προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια είχε αντίκτυπο στο εξωτερικό και αναγκάστηκα να πάρω μια απόφαση γιατί με χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Αν δεν ήμουν στον Άρη θα ήταν διαφορετική αυτή η προσπάθεια. Οπότε η ανταποδοτικότητα από μέρος μου οφείλεται. Και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δόθηκε. Για δεύτερη φορά. Coach, σήμερα ο κόσμος βρέθηκε και πάλι στο πλευρό της ομάδας. Υπάρχουν ακόμα μάχες που πρέπει να δώσει η ομάδα για να απομακρυνθεί εντελώς από τον κίνδυνο. Κοιτάξτε, καταρχάς, επειδή υπάρχει πολύ συνέστημα και πολύ βάρος σε αυτήν την ομάδα και πολύ μεγάλο παρελθόν, κάποια στιγμή με τους ανθρώπους που αγωνίζονται, νομίζω θα καταφέρουμε
να ξεκαθαρίσουμε αυτό το τόσο πολύ δέσιμο, το τόσο πολύ πνίξιμο, το συναισθηματικό που επηρεάζει και τους παίχτες και τους προπονητές σε σχέση με την ιστορία αυτής της φανέλας. Νομίζω ο παίχτης που έρχεται εδώ αισθάνεται σίγουρα πιο βαριά τα πόδια του και σίγουρα πιο βαριά την ευθύνη, γιατί παιδιά είναι ο Άρης. Είναι ο Άρης. Αλλά χωρίς τον κόσμο, δύσκολο ο Άρης να προχωρήσει. Πώς προχωρούμε έτσι από το παρασκήνιο των συζητήσεων που είχε με αυτούς τους ανθρώπους που διοικούν, είπες κατευθείαν το ναι. Και μάλιστα το είπες χωρίς να συμφωνήσεις ούτε και λεφτά, ούτε τίποτα. Αυτό ήταν γιατί έβλεπες μια ομάδα που συμπαθείς και έζησες ωραία. Κινδύνευε ή γιατί σου έλειψε ο Άρης? Θα πω κάτι. Καταρχάς, δεν θέλω να πάμε τη συζήτηση εκεί. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή εγώ προσαρμόστηκα σε μια προσπάθεια και αυτό το πράγμα με το που είμαι εδώ έγινε. Θα μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο? Ναι. Παρακαλώ. Προσωπική ερώτηση. Ναι, ναι. Δηλώσει το Βασίλη Σκουρντή ότι το τέλο Προμηθέας έκανε στάση ίσως νωρίτερα πέρυσι το Μάιο από ό,τι περιμένατε. Πρώτον, υπήρξε ένα προσωπικό κίνητρο σήμερα, πώς τα έφεραν τα πράγματα έτσι, επιστρέφεται στην Basket League απέναντι στην πρώτη ομάδα. Και δεύτερη ερώτηση, πόσο διαφορετικό είναι ο Προμηθέας που είδατε σήμερα από αυτό που αφήσατε το Μάιο? Καλή ερώτηση. Καταρχάς, δεν υπήρχε κανένα κίνητρο απέναντι στον Προμηθέα. Στον Προμηθέα οφείλω. Και συγκεκριμένα και στο Μάκιο οφείλω. Και στον κύριο Λιόλιο οφείλω. Και στον Χρήστο Μίλα οφείλω. Στον Προμηθέα με αγκάλιασαν και στήριξαν τη δική μου παρουσία πάρα πολύ. Το ότι κάποια στιγμή είπα ότι το τρένο είχε στάσει είναι ακριβώς αυτό. Πολλές φορές με το τρένο μπορεί να πιάνει τη μέση σου άμα ταξιδεύεις. Μπορεί να κουράζεται το τρένο ή εσύ. Κρατάω τα καλύτερα από τον Προμηθέα και ίσα ίσα αυτό ήταν και αντίθετο. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Μάκης στον άλλο πάγκο ή αν δεν ήμουν εγώ σε αυτόν τον πάγκο, πιστεύω και ο Μάκης θα αντιδρούσε διαφορετικά και εγώ. Αυτό είναι σίγουρο. Με συμβουλή οπότε... την πάσα ο κότς. Αν δεν ήταν ο κότς σήμερα, θα με βλέπατε διαφορετικά. Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ξέρω, ξέρω. Επειδή το σέβομαι, τον εκτιμώ και επειδή είδα πράγματα για τον μπάσκετ που το λέω και να τριχιάζω, του το είπα και του ίδιου. Νόμιζα ότι κάνω τον προπονητή σε άλλο άθλημα όταν γίνεται στην Πάτρα και επειδή το σεβόμουν, δεν μπορούσα να έχω διαφορετική συμπεριφορά σήμερα. Σε σεβασμό σίγουρα και για την ομάδα του Άρη, αλλά πολύ περισσότερο για τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά να μην το γυρίσουμε στο εγώ, έτσι. Ναι, υπάρχει. Συγχαρητήρια. Φίλε, ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε.